Γεια σας, σήμερα εδώ Body Style Gym είμαστε, θα κάνουμε μια συζήτηση εδώ με ένα βετεράνο των γυμναστηρίων, τον κύριο Γιούλη. Θα αναφέρουμε μερικά θέματα περί διατροφής και γυμναστικής και θα μας πει και αυτός εκ πείρας του κάποια θέματα για να συζητήσουμε βάσει ερωτήσεων που θα κάνουμε. Τώρα, Γιούλη. Καταρχάς, Χρήστο, θέλω να σας ευχαριστήσω που θα με παρουσιάσει το κανάλι σου. Είναι τιμή για μένα αυτό το πράγμα. Και ρώτα με ό,τι θες, ό,τι από την πείρα που έχω τη σχεδική, θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, καταρχήν, πόσο χρόνο είπαμε εμείς? Τον Ιανουάριο μπήκα στα 70. Τα 70. Παλιό γύρω, τέλος πάντων. Αυτό με νοιάζει. Λοιπόν, 70, έτσι. Και θέλω να μου πεις πότε ξεκίνησες πρώτη φορά, δηλαδή αλτήρα πότε έπιασες πρώτη φορά, μπάρα. Κοίτα, αλτήρες όταν άρχισα εγώ δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Άρχισα το 1963, 13 χρονών όταν ήμουν. Κάτι από μέσα ήθελε να κάνω κάποια γυμναστική να δυναμώσω, γιατί ήμουν να δίνω τους παλιά. Και κάτι με λίγα από μέσα. Η πρώτη μπάρα που κάναμε ήταν ένα ίσιο ξύλο. Δέναμε τρία τούβλα από εδώ και τρία τούβλα από εκεί και τα σηκώναμε για μπάρα. Ωραία. Πρωτόγονες καταστάσεις. Θα δείξουμε και φωτογραφίες από αυτά και από τα παλιά που πώς είχατε κάνει γυμναστήριο, ας πούμε, αλτήρες. Μετά η προχώρηση τεχνολογία, αρχίσαμε να παίρνουμε από την μπακάλια που κονσέρβες λακέρδα κουτιά, βάζαμε τσιμέντο μέσα και ένα σίδερα από τις οικοδομές μας κυνηγούσαν κιόλας που παίρναμε τα σίδερα και φτιάναμε βάρη τσιμεντένια. Έτσι αρχίσαμε. Φυσικά δηλαδή, στην αυλή. Από τότε έκανε συνέχεια. Ναι, προπόνηση στην αυλή. Κάνε αυτό το πράγμα που λένε είναι αλκοολίκ. Άμα το ξεκινήσει και κάνει κατά κάποιο τρόπο σωστά, δεν το σταματά. Οι μόνες φορές που σταμάτησε ήταν το 9 μήνες όταν πήγα στο στρατό και δεν ήμουν στην πόλη. Και ένα χρόνο του 87 όταν έπαθα θηριωδή και αναγκάστηκε να τον κάνω εγχείρηση και ένα χρόνο δεν έκανα. Όλο τον άλλο χρόνο φτιάχνω κανονικά. Δηλαδή άρρωστο, σαν και εμένα. Ναι, άρρωστο, αλκοολίκ. Άρρωστο. Ωραία. Δεν μου λες, γενικά, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ας πούμε, σαν γυμναστική. Ναι. Σαν γυμναστική, τι, καταρχήν, σου μπεις καμιά φορά φάρμακα, αναβολικά, στεροειδή. Τέτοια πράγματα δεν. Μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά δηλώσει για να μην τα χρησιμοποιήσω γιατί φοβάμαι. Έχουν κάποιε παρενέργειε αυτά τα πράγματα. Δεν κατηγορώ που τα παίρνει. Ό,τι θέλει καθένα κάνει. Έτσι. Σωστό. Και εγώ έληξα να μην πάρω. Επιλογή. Αυτό είναι επιλογή του καθενό. Προτιμώ που λένε παραδείγματο χάρη να σκόνω 120 κιλά στον πάγκο μέχρι τα 80 παρά 200 κιλά για 3 χρόνια ή 4. Έτσι. Έτσι το παίρνω εγώ. Δεν ξέρω. Σωστό. Σωστό. Ότι είναι η επιλογή του καθενό. Προτίμησα να είμαι σε μια κατά μένα μέτρια κατάσταση δύναμη και εμφάνιση παρά να είμαι ένα top 5 χρόνια και μετά να μην γιατί βλέπω τι γίνεται. Δεν κατηγορώ κανέναν, έτσι όπω το καθένα κάνει. Ναι, ναι. Εμεί σήμερα εδώ μιλάμε για φυσικού αθλητέ. Επειδή εγώ είμαι φυσικό, δεν μπορώ να πω για του χημικού γιατί δεν ξέρω, ναι, δεν έχω ασχοληθεί. Να φέρουμε εκ πείρα σου. Ναι, δεν έχω ασχοληθεί. Έτσι δεν μπορώ να πω. Θέλω να μου πει με του τραυματισμού. Πώς την πάλεψες όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε. Πρόσεξε να δεις. Όταν κάνεις πάρα πολλά χρόνια, και φυσικά στην αρχή όταν αρχίσαμε εγώ και κάποιοι άλλοι φίλοι, και τώρα δεν κάνω, αλλά δεν έχει σημασία, είχαμε ξεκινήσει μαζί, δεν ξέραμε. Ξεκινήσαμε μόνοι μας. Οπότε κάναμε λάθη. Παιδιά και όλες μικρή. Κάπου έχουμε κανένα κρακ. Ναι, άσχετη. Κάνα κρακ, πουνούσε τους τύπους, πουνούσε το χέρι. Δεν κάναμε δύο μήνες, άλλοι πάλι στην αρχή. Έχω δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα στον ώμο, για την οντίδα, και ένα στον κουφό. Βλακίζει, δηλαδή, τέλος πάντων, αλλά με ενοχλούν. Οπότε κάποιες ασκήσεις δεν μπορώ να τις κάνω και δεν τις κάνω. Ναι. Κάνω, ότι είμαι με... Οπότε, κοιτάζεις δηλαδή να, στην ουσία να βάζεις ασκήσεις μέσα που δεν σε ενοχλούν. Α, μπράβο, προσαρμόζομαι. Δεν σε ερεθίζουν τον τραυματισμό. Προσαρμόζομαι, δηλαδή, έχω ξεκινήσει τα... Δεν μπορώ να κάνω πουλάκια, που είναι κουφός μου. Οπότε ο γιατρός μου είπε, πρόσεχε καλά, θα σε κατηγορήσει. Κάνω κουπλατικές, όσο ορισμένοι κάνουν deadlift. Ωραία, ωραία. Δεν υπάρχει θέμα, είναι επτυξατέ τη ασκήσεις. Άρα αυτό, το οποίο αναπληρώνει. Για κάποιο νέο που
οποίος τραυματίζεται. Ναι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν θέλει, γιατί να μην κάνω, ξέρω εγώ, να ηρεμείς πρώτα. Εκείνο τραυματισμένο να μην κάνει πρώτα τον γιατρό, να πάει στον γιατρό. Και μετά σιγά σιγά, ένας τραυματισμός, όταν αρχίσουμε ξανά, θέλει πάρα πολλές επαναλήψεις. Πάρα πολλές επαναλήψεις. Δεν θα κάνουμε για να ανοιγούμε, θα κάνουμε να σωθεί για να αιματωθεί το μέρος που πονάει. Δηλαδή να διώξουμε τη φλεγμονία. Ναι, να φύγει η φλεγμονία. Θα κάνουμε υπομονή λίγο καιρό και σιγά σιγά αρχίζουμε πάλι και βάζουμε κιλά και κάνουμε προπόνηση. Έτσι, έτσι. Μετά τώρα, σαν φυσικός αθλητής, τι προπονήσεις να κάνουν, ας πούμε, και πιο νέοι και πιο μεγάλοι, δηλαδή κάποιος που θέλει να αυξήσει τη μυϊκή του μάζα, τη μυϊκή του υπερτροφία. Πρόσεξε να δεις, Χριστού, πήρα όλα αυτά τα χρόνια, με έδειξα, αλλά έχουν μιλήσει και με αθλητάς και ξένους και δικούς μας. Είναι και ο γιος μου, ο οποίος είναι γιατρός νευρολόγος, είναι στα ΚΕΠΑ ο Πέτρος. Αυτός ασχολείται και με την προπόνηση αθλητών, ναι, και με τη διατροφή. Σαν προπόνηση. Είναι ειδικό στη διατροφή και μου έχει. Ναι, να... Και με έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ ξέρω ορισμένα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα αναλύσω γιατί δεν είμαι επιστήμονας. Ναι. Αυτός τα αναλύει του βάθος και με δίνει ορισμένες συμβουλές. Από τότε πάει να με δίνει συμβουλές, έχω αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο και σε αυτή την ηλικία που είμαι. Μπορώ και κάνω πράγματα που νέος δεν μπορούσα να τα κάνω. Ναι. Δηλαδή κάποιες βιταμίνες, κάποια διατροφή. Σωστή να κάνω και μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα. Ένας νέος όταν ξεκινάει γυμναστική πρέπει να προσέχει την κούραση πρώτα. Κούραση και διατροφή. Βλέπω στο γυμναστήριο κάνουν ορισμένοι κάθε μέρα 5 φορές την εβδομάδα. Δεν είναι αυτή η δουλειά. 6 φορές την εβδομάδα. 6 φορές. Εγώ λέω ένα πράγμα. Θέλει να κάνει. Όταν ένας κάνει 5 φορές, ας πούμε, προπόνηση. Ή Σούπερμαν είναι, για φυσικός πάντα έτσι, ή Σούπερμαν είναι, ή του είναι αυτό το κοροϊδεύει. Γιατί αν κάνει σωστή προπόνηση, την άλλη μέρα δεν μπορεί να κάνει. Αν κάνεις... ότι δεν μπορεί να κάνει με τόσο ένταση. Ναι, διότι πρόσεξε. Αν ο φυσικό σου αθλητή έχει μεγάλη ένταση, δεν θα μπορεί να αναρρώσει. Ένα μη. Από την προπόνηση. Ένα μη, όταν γυμναστεί σωστά, θέλει 72 ώρες για να αναρρώσει. Ναι. Το γλυκογόνο του, αυτό που τα καταναλώσει, το μισό γλυκογόνο, η ποσότητα έρχεται σε 5-6 ώρες. Το άλλο μισό έρθει σε 48 ώρες. Δηλαδή 24 ώρες δεν θα έχει. Αλλά 24 ώρες δεν θα έχει αντοχή να κάνει γυμναστική. Άρα, οπότε το καλύτερο είναι μία φορά τη βδομάδα κάθε μήνα γυμνάζουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μία φορά τη βδομάδα, αλλά πάρα πολύ δυνατά. Και ας τον ξεκουραστεί μετά. Γιατί πρόσεχε, σε δώσω ένα παράδειγμα. Κάνουμε τρικέφαλο σήμερα, εντάξει. Αύριο ή μεθαύριο, αν κάνουμε για όμους πιέσεις και πιέσεις του πάνω, πάλι το κεφαλός γυμνάζεται. Οπότε δεν ξεκουράζεται πλήρως. Ναι, αλλά και αυτό πρέπει να το κοιτάζουμε ατομικά, ας πούμε, ότι ο καθένας το πώς μπορεί. Εγώ μιλάω πάντα σε μέσο όρο τώρα. Το τι ένταση να σηκώσει, το τι όγκο προπόνηση και μιλάμε, το τι επαναλήψη. Μιλάμε για την πλήρη ένταση. Μιλάμε για πάντα για προπόνηση σωστή που πρέπει να γίνει. Τώρα, άμα μπορώ να κάνω με ένα βάρος 15 παραλήψεις και φτιάχνω 10, θα κάνω και την άλλη. Δεν έχω και μεγάλη ένταση. Ναι, θα κάνω και την άλλη. Γιατί μερικές φορές στο γυμναστήριο βλέπω παιδιά να κάνουν. Του λέω πάλι κάτι. Γιατί δεν κάνεις με τρεις ακόμα, αφού μπορείς. Άλλοι έχουν να κάνουν κι άλλα σετ. Ένα κάνει, αλλά σωστό. Κι εγώ πολλές φορές όταν ζωριστώ μπορώ να κάνω ένα μονάχα σετ σε μια άσκηση ή δύο και με πλήρεις. Γιατί δεν λόγω να κάνω παραπάνω αφού αισθάνομαι ότι είναι δυνατό. Τώρα εγώ... από άποψη διατροφής. Να πούμε δηλαδή. Τι θέλει περίπου. Υπερβολές δεν έχω κάνει ποτέ. Έτσι. Χρειάζεται να προσέχουμε τον αριθμό γραμμαρίων που παίρνουμε ποσότητας πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λίπους. Κάθε άνθρωπος σηκώνει ορισμένα γραμμάρια από αυτά. Ορισμένη ποσότητα. Παραδείγματος χάρη εγώ. Μέχρι και κατώσα... βάσει του βάρους του, βάσει της ηλικίας. Αναλόγως πώς μπορεί να κάνει, προπόνηση. Πώς αντέχουν τα εσωτερικά του όργανα, παραδείγματος να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εντάξει, πριν από χρόνια είχα πάρει, δοκίμασα να πάρω 220 γραμμάρια πρωτεΐνη την ημέρα. Ήμουν τότε γύρω στα 90-92 κιλά. Δηλαδή πάνω από 2 γραμμάρια σε κιλό βάρος. Μετά από 3 μήνες όταν έκανα εξέταση αίματος, η κρυατινίνη και η ουρία είχαν πάει στον ουρανό. Οπότε ο γιος μου λέει, σταμάτα το, θα πάθουμε ζημιά. Υπολόγισε ότι 140 με 150 γραμμάρια για μένα είναι το καλύτερο. Τόσο τρώω. Από 130 μέχρι 150 την ημέρα γραμμάρια πρωτεΐνης. Και τα τάνθρακα τρώω που τριπλάσω από ό,τι φάω
Ναι, δηλαδή αν τα χωρίσουμε σε ποσοστά, θα πάμε γύρω στο 30% πρωτεΐνη, 50-60% υδατάνθρακες και 10-20% λίπους, 15% είναι λιπαρά, γιατί χρειάζονται τα λιπαρά. Χρειάζονται και τα λιπαρά, τα σωστά τα λιπαρά. Δεν θα κάνουμε όλο τον χρόνο προετοιμασία για να πάμε 15 μέρες στον αγώνα. Και είναι προετοιμασία όπου στην απασταλώ, θα την κάνει όταν πρέπει να πω. Θα πρέπει να γίνει, είναι διαφορετικό κομμάτι. Άρα, μπράβο. Άλλο μπορεί να μην θέλει να πάει ποτέ σε αγώνες. Θα κάνει μια προπόνηση που να αισθάνεται καλά, να είναι γυμνασμένο. Για μένα εκείνη η γράμμουση, η ακρία είναι αρρώστια, είναι ασθένεια. Δηλαδή είναι μείον. Είναι το μείον που κάνει. Δεν μπορεί να το κρατήσει πολύ καιρό. Για ποιο λόγο? Για τη θάλασσα. Και αυτό για να σε φτιάξει, να φτάσει σε αυτό το σημείο, θα πρέπει πρώτα να χτίσει. Ναι, πρέπει να χτίσει. Και πώ θα χτίσει? Πρώτα. Πρόβοντα. Θα πρέπει. Μερικέ. Προπόνηση και κάποια σωστή και ποιοτική και ποσοτική διατροφή. Ναι, λέω στους νεαρούς σου, δες, κάνουν στόλες, φάτε ο Λουκάνκα μια βγάλη να πούμε να θυμίσεις την κουρίδα, γυλά. Δεν του λέω για τέτοιο, όχι Λουκάνκα, αλλά και αλλαντικά δεν τρώμε. Δεν τρώμε, σαν έξτρα θερμή. Κρέα είναι φασόλια, τα όσπρια είναι βασική τροφή για τον άνθρωπο. Ας πούμε τρώω κρέα σε φασόλια, αυγά με φασόλια. Αυτές είναι γερές τροφές που χτίζουν μάζα. Ναι, έτσι. Ναι. Γιαούρτι. Γάλα δεν πίνω τώρα γιατί όλα, μετά τα 40 του γάλα δεν. Εντάξει, λίγο τυράκι. Πουλά λαχανικά. Έχω δικό μου περιβόλιο πάνω στο έχω ένα κτήμα. Και όλο τον χρόνο τρώω δικά μου λαχανικά και αυγά. Επικότες. Τρώω 5-10 αυγά την ημέρα. Είναι βασική τροφή το αυγό για μένα. Δεν ανεβάζει πολύ στην ημέρα. Αυτά είναι ευλογή που λέω. Δεν ανεβάζει πολύ στην ημέρα. Ειδικά αν κάνει προπόνηση γυρί. Τα κες όλα, μετά καύση γίνονται, όπως τα αεροπλάνα μετά καύση που κάνουν και δεν θέλουν τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε μέσα για προπόνηση. Ναι, θα αρχίσω σήμερα πλάτη δικέφαλο. Πλάτη δικέφαλο θα κάνουμε σήμερα. Ωραία, πλάτη δικέφαλο σήμερα. Θα δείξουμε δύο ασκήσεις, τις πιο δυνατές. Ναι, ναι, θα κάνουμε λίγο έτσι. Έτσι που κάνει, να δούμε ό,τι λίγο. Ό,τι κάνεις προπόνηση δηλαδή. Σε 70 τι δυνάμεις έχει. Ναι. Εντάξει, κάτι λίγο έτσι. Ωραία. Έγινε, Γιούλη, χάρηκα για τη, που τα είπαμε. Εγώ ευχαριστώ. Για τις οδηγίες που έδωσες. Στο πεδίο της τιμής τώρα μέσα. Πάμε στο πεδίο της Μάκης. Εδώ πέρα λοιπόν κοπηλατική στον Ταύρο. Με 80 κιλά στο κάθε χέρι. Συν το μηχάνημα. Δηλαδή, όπως με είπε και ο ίδιος ο Γιούλης, λέει γύρω στα 170 κιλά εδώ πέρα έχουμε σύνολο. Βλέπουμε να κάνει 9 επαναλήψεις στο σύνολο και στη συνέχεια είχε πλάτη δικέφαλος, πάμε για δικέφαλα, έβαλε όλα τα κιλά στο μηχάνημα και έκανε διπλό drop set. Αυτή ήταν η επόμενη άσκηση και στη συνέχεια θα δούμε κάποιες φωτογραφίες από τα παλιά όπως είχαμε πει, για να δει ο κόσμος το πώς κάνανε τότε βάρη που δεν υπήρχαν τα γυμναστήρια. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου και θα έχουμε και συνέχεια, τα λέμε.